Την αγαπημένη μου φίλη, την Ειρήνη του Πογιάννη, θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο, επειδή ακριβώς μου είπε ότι περισσότεροι από εσάς έχετε απορίες σχετικά με μυοσκελετικά προβλήματα, θα συζητήσουμε λοιπόν σήμερα ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι και αυτό είναι μείζον και το οποίο είναι και φλέγον, και όχι μόνο για αθλητές, για πάρα πολύ κόσμο που μας βλέπει και έχει και απορίες επάνω σε αυτό. Καλησπέριζω λοιπόν την αγαπημένη μου φίλη, γυμνάστρια, personal trainer, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, την Ειρήνη του Πογιάννη. Τι κάνεις? Καλησπέρα. Πλέον δεν θα σε. Τι τα ξέρει ο κόσμος. Σε προλογίζω κάθε φορά, λες και δεν σε ξέρει. Αυτό που θέλω να λέμε κάθε φορά είναι ότι έχεις ένα καταπληκτικό χώρο στην Αθήνα, στο Καλλιμάρμαρο, το Studio 53 Athens, το οποίο πραγματικά είναι ένα στολίδι για την περιοχή. Το αγαπούν πάρα πολύ οι επώνυμοι, να το πω και από τη showbiz. Θα μου πεις, παίζει ρόλο. Παίζει και αυτό το ρόλο του, που σημαίνει ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι και στο χώρο της τηλεόρασης και θέλουν η εικόνα τους να είναι άρτια, σε εμπιστεύονται. Σε εμπιστεύεται όμως και πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος έρχεται δίπλα σου και για να μαθαίνει πράγματα και για να αντιμετωπίζει προληπτικά με την άσκηση. Εντάξει, έχουμε μερικούς συναδέλφους που έρχονται στο γυμναστήριο. Έχεις πολύ κόσμο και πολύ γνωστό. Όποιος μπει στη σελίδα σου, είτε στο προφίλ σου είτε στη σελίδα σου. Έχουμε μπορεί... και εξαιρετικούς γυμναστές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο σου που το λες αυτό για τους ανθρώπους συναδέλφους σου. Κοίτα, Νατάσα, καμία επιχείρηση για μένα δεν πρόκειται να πάει μπροστά αν πιστεύει ότι μπορεί από μόνη της χωρίς ανθρώπους. Ανθρώπινο δυναμικό για μένα είναι το νούμερο ένα. Έχω πολύ καλά παιδιά. Το θυμάσαι τον Γιώργο. Τον Γιώργο, βεβαίως, εξαιρετικός. Την Γογό να μου τη φέρει. Να τη φέρω, γιατί να τη δώσω όμορφη σαλατίνα. Άντε, φέρτη να κάνουμε εδώ πέρα και σκέψη τώρα είναι κακαλοκαιριού. Περιμένω από σένα. Θα βάλουμε να κάνει ζούμπα. Ωραία, άντε. Φέρτη να κάνουμε ζούμπα. Εγώ όλο που δεν θέλω. Και ο κόσμος διασκεδάζει πάρα πολύ που τα βλέπει αυτά και ενδιαφέρεται. Και τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, σου ζητώ εγώ προσωπικά να βγάζει και πολύ, να βάλουμε και θέματα που αφορούν. Ωραία, εγώ για να σου πω αλήθεια, είχα στο μυαλό μου να βάλουμε μερικά προγράμματα άσκηση τώρα λίγο πριν το Πάσχα. Αλλά κοίτα, η μέση ακόμα. Εντάξει, όχι, γίνεσαι καλά. Μόλις γίνω καλά, το υπόσχομαι. Και αυτά τα οποία μας συζητάς είναι πολύ λειτουργικά και πολύ ουσιαστικά για τον κόσμο. Εγώ γι' αυτό τα αγαπώ. Γιατί εντάξει τώρα, να δείξεις την ειδικότητά σου και το αυτό που κατέχεις, εντάξει, το καταλαβαίνω. Εσύ έχεις προχωρήσει και σε πιο βαθιά άλλη μέρια που βοηθάνε τον κόσμο και πιο μεγάλης ηλικίας να αντιμετωπίζει προβλήματα σοβαρά τώρα. Νομίζω ότι άμα δεν γίνω γυμνάστρια, τελικά μπορεί και να γίνω γιατρός. Εγώ σου λέω, κοίταξε το. Εγώ νομίζω ορθοπαιδικό θα σου πήγαινε και νομίζω ότι σου αρέσει πολύ τελικά. Κοίταξε το, γιατί μπορεί να το εξελίξει. Λοιπόν, τώρα στα 43. Σιγά ρε Ειρήνη, άσε μας, σε παρακαλώ. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για διάστρεμα της ποδοκνημικής. Στραβούληξες τη γλώσσα σου? Ναι. Να, κάτι τέτοιο είναι και αυτό. το διάστημα είναι στραμπούλιγμα στον αδράγαλο. Στα πόδια, στα πόδια. Λοιπόν, σε πιο μπακάλι και ορολογία. Σε πιο μπακάλι και ορολογία, όμως που ο κόσμος θα το καταλάβει. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, η ποδοκνημική είναι μία άρθρωση στο πέλμα. Ενώνει στην ουσία την περώνη. Η περώνη είναι το έξω. Θα μας τα δείξεις και μετά. Βέβαια, ναι, ναι, αλλά. Για σηκώσου λίγο το πόδι. Έλα, μπράβο. Για δείξε. Η περώνη λοιπόν είναι αυτό το οστό, ναι, στο πλάι. Ναι. Και ο αστράγαλός μας είναι το κουκαλάκι αυτό που προεξέχει εδώ στο πλάι. Ναι. Λοιπόν, η ένωση αυτών των δύο οστών δημιουργεί την άρθρωση της ποδοκνημικής. Έχει ισχυρούς συνδέσμους γύρω της. Απλά το διάστρεμα τι είναι? Είναι πραγματικά αυτό που είπαμε, το στραμπούλιγμα. Περπατάς, στραβοπατάς ένα σκαλοπάτι και γυρνάει ο αστράγαλος προς τα έξω ή προς τα μέσα, κυρίως προς τα έξω. Γιατί η κινητικότητα από την έξω πλευρά του αστράγαλου δεν είναι τόσο ισχυρή όσο είναι από μέσα. Σπάνια θα φυγεί το πόδι προς τα μέσα. Ναι. Κυρίως φυγεί προς τα έξω. Από εκεί συγκρατείται από κάποιους συνδέσμους. Το διάστρεμα μπορεί να έχει διάφορους βαθμούς. Κατηγορίες δηλαδή. Βαθμούς, ναι, κάκωσης. Δηλαδή, από την πιο απλή μορφή, που μπορεί να είναι μια απλή διάταση των συνδέσμων με μια ελαφριά έως 5% ρήξη κάποιων ινών συνδεσμικών, μέχρι και τρίτου ή τέταρτου βαθμού, όταν υπάρχει ρήξη ενός συνδέσμου ή και όλων των συνδέσμων της ποδοκνημικής, που εκεί δεν το συζητάω, επιβάλλεται χειρουργείο. Είναι όμως πολύ βαρύς τραυματισμός αυτός, έτσι. Δεν είναι κάτι απλό, να πούμε. Ακόμα και η απλή διάταση δημιουργεί δυσλειτουργία, ναι, στην περιοχή. Γιατί είναι τα πόδια, όπως και τα χέρια που είχαμε μιλήσει. Είναι μια άρθρωση που παίρνει πολύ. Καταρχήν σηκώνει το βάρος. Ναι, ακριβώς. Όλο το βάρος του σώματος πάει, καταφύγει εκεί πέρα. Πάει εκεί πέρα. Πάει εκεί και συσσωρεύεται. Οπότε είναι λογικό. Από εκεί και μετά, ξέρεις ποιο είναι, ξέρεις γιατί επέλεξα αυτό το συγκεκριμένο θέμα αυτή τη φορά? Γιατί
Βλέπω γενικότερα τον τελευταίο καιρό μία τάση των ορθοπαιδικών να μην ασχολούνται με το κομμάτι της συντηρητικής αποκατάστασης. Βέβαια, όχι όλοι. Ναι, να ναι, μιλάς για ένα ποσοστό. Ναι. Να το πούμε αυτό. Αλλά ένα διάστρεμα από τη στιγμή που έχει διάφορες βαθμίδες που το οριοθετούν από πιο απλή μορφή έως πιο βαριά, σαφέστατα μπορεί να έχει και διάφορες μορφές αποκατάστασης. Λοιπόν, πάμε να σε δούμε. Γιατί πραγματικά σε ακούω καθυλωμένη, δεν τα ήξερα, τα λες τόσο ωραία, αλλά νομίζω ότι το να μας τα δείξεις κιόλας στον τρόπο αντιμετώπισης είναι το ακόμα πιο ωραία, γιατί θα βλέπουμε και το κάθε μέλος του σώματος πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε μέσω της φυσικής, του φυσικού τρόπου που είναι η άσκηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσι μου. Τα λέμε και την επόμενη εβδομάδα εμείς. Τώρα σε αφήνω στον κόσμο να σε απολαύσει, να δει και εκείνος πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο είδους διάσκηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ από μένα. Καλό βράδυ και από μένα. Καλησπέρα σας. Σήμερα ξεκινάω από καθιστά, όχι από όρθια. Μια και θα μιλήσουμε για αποκατάσταση σε διάστρεμα της ποδοκρινικής. Και υποθέτουμε ότι ξεκινάμε από ένα στάδιο στο οποίο ακόμα δεν έχουμε κινητικότητα ή έχει περάσει το πολύ ίδημα, αλλά η κινητικότητα είναι περιορισμένη ακόμα λόγω της ακινησίας που προκάλεσε τέλος πάντων ένα μέρος της αποκατάστασής μας, λόγω ότι ακόμα μπορεί να υπάρχει ίδημα, λόγω ότι ακόμα έχουμε πόνο. Οπότε το πρώτο κομμάτι που μας ενδιαφέρει είναι να βελτιώσουμε λίγο την κινητικότητα της περιοχής. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ασκήσεις κινητικότητας που μπορούμε να προκαλέσουμε εμείς οι ίδιοι στο άκρο μας. Υποθέτουμε λοιπόν ότι το πόδι του συγκεκριμένο, αυτό εδώ, έχει διάστρεμα, έτσι. Το πιάνουμε και του δημιουργούμε διάφορες κινήσεις σε αυτές που στην ουσία κάνει ο αστράγαλος. Δηλαδή, τραβάμε το πόδι ώστε σαν να θέλουμε να κοιτάξει το πέλμα προς το ταβάνι. Δημιουργούμε δηλαδή διάφορες κινήσεις. Τραβάμε. Ασκήσεις κινητικότητας και αφού κάνουμε κάποιες επαναλήψεις, γύρω στις 8 με 10 επαναλήψεις, μπορούμε να τραβήξουμε το μέλος σε διάταση γύρω στα 30 δευτερόλεπτα. Πολύ ωραία και σε ανάποδη θέση, αλλιώς. Ή το σταθεροποιούμε κάπου, τραβάμε τα δάχτυλα προς τα εμάς. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να βελτιώσουμε λίγο την κινητικότητα στον αστράγαλο, έτσι, οπότε τραβάμε. Ή προς τα κάτω. Τραβάμε. Κάτω, δουλεύουμε γύρω στα 2-3 σετάκια από 10 επαναλήψεις και μετά μένουμε λίγο σε διάταση γύρω στα 30 δευτερόλεπτα. Στην κάθε θέση που έχουμε δουλέψει. Ισομετρικές κινήσεις ενδυνάμωσης. Μπορούμε να βάλουμε τα χέρια μας μπροστά εδώ και τραβάμε το πόδι με τα χέρια προς τα εμάς, ενώ συγχρόνως το πόδι στην ουσία σπρώχνει, έτσι, οπότε στην ουσία παράγουμε δύναμη με ισοκίνηση, με ισομέτρηση όμως, ισομετρική, δηλαδή δεν παράγεται κίνηση, αλλά έχουμε δύναμη. Ισομετρικές ασκήσεις. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε διάφορες γωνίες, δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή τώρα έχω τη μέγιστη κάμψη, ραχιαία κάμψη στον αστράγαλο. Κρατάω και συγχρόνως πιέζω. Μπορείτε να δουλέψετε σε διάφορες γωνίες. Να ανοίξει λίγο η γωνία, να τραβάτε και να πιέζετε. Ή να βάλετε τα χέρια σας από την πάνω πλευρά και να σπρώχνετε προς τα πάνω. Να δουλεύετε δηλαδή ραχιαία κάμψη. Πριν δουλεύαμε πελματιαία κάμψη. Βάζω τα χέρια μου από τη μέσα πλευρά και σπρώχνω προς τα μέσα. Βάζω το χέρι μου από την έξω πλευρά, παράγω κόντρα και σπρώχνω προς τα έξω. Μετράμε γύρω στα 8 με 10 δευτερόλεπτα.
Πάρα πολύ ωραία. Αφού περάσουμε από το στάδιο της ισομετρικής άσκησης, ισομετρική σύσπαση δηλαδή, πάμε σε κάτι λίγο πιο δυναμικό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε χωρίς αντίσταση. Εγώ έχω φέρει ένα λάστιχο εδώ, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε με απλές κινήσεις του σωματικού μας βάρους. Δηλαδή, δουλεύουμε point, που λένε στον παλέτο, και flex. Κάθε φορά προσπαθούμε να έχουμε μεγαλύτερο εύρος. Point, flex, αυτές είναι από τις κινήσεις που κάνει η ποδοκινημική. Εντάξει, μία κίνηση λοιπόν είναι αυτή, μία άλλη κίνηση είναι η ανύψωση έσω ή έξω χείλους. Δηλαδή, θα σας τη δείξω στην όρθια θέση πώς θα είναι μετά, απλά τώρα, επειδή κάθομαι, φανταστείτε ότι θέλετε έτσι όπως είναι το πόδι σας να το στρίψετε μία από τη μία πλευρά και το πέλμα να κοιτάζει μία από τη δεξιά μου που είμαι εγώ και μία από την αριστερή μου. Μέσα και έξω. Μέσα και έξω. Μια πολύ επίσης ωραία άσκηση, να αφήσετε λίγο το μέλος να κρεμάσει και να δουλέψετε λίγο περιαγωγή, δηλαδή στροφές, προς τη μία κατεύθυνση, προς την άλλη κατεύθυνση. Θέλουμε να βάλουμε αντίσταση γιατί έχουμε δυναμώσει. Παίρνουμε το λάστιχο, το δένουμε στο δάχτυλα, το κρατάμε και πιέζω κάτω και πάνω. Πιέζω κάτω και πάνω. Κάθε φορά προσπαθώ να δουλεύω στο εύρος που μπορώ. Μην κόβω δηλαδή την κίνηση, να μεγαλώνω το εύρος. Και έτσι όπως έχουμε το λάστιχο, πάλι μπορούμε να δουλέψουμε μέσα και έξω. Μέσα και έξω. Εντάξει, αφού έχουμε φτάσει στο σημείο να δυναμώσει το πόδι, να έχουμε δουλέψει με λάστιχα, όλα αυτά, σηκωνόμαστε στην όρθια θέση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βοήθεια, δηλαδή και τα δύο πόδια μαζί στην αρχή. Πάνω και κάτω. Πάνω και κάτω. Ή πάνω. Σηκώνομαι. Μύτες. Πάνω. Σηκώνω. Μύτες. Μπορώ να περπατάω με τις στέρνες, έτσι ώστε το πέλμα μου να κάνει ραχιαία κάμψη και πίσω. Εντάξει, η κίνηση που σας έδειξα πριν που ήμουν καθιστή, όπου το χείλος σηκώνεται μέσα ή έξω, είναι αυτή εδώ. Σηκώνω την καμάρα μου δηλαδή, πιέζω την καμάρα μου. Σηκώνω την καμάρα μου, πιέζω. Πολλοί άνθρωποι στην αρχή, λόγω ότι νιώθουν μια ανασφάλεια και κάθε φορά το περπατάνε, κοιτάζουν το πάτωμα γιατί φοβούνται μην ξαναγυρίσουν τον αστράγαλα τους, χρησιμοποιούν και τα δύο πόδια στην αρχή. Καλό όμως είναι, όπως σας είπα και πριν, να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το μέλος μόνο του. Οπότε, αν υποθέσουμε ότι το πόδι που θέλουμε να δουλέψουμε σε μένα είναι το δεξί, ας πούμε, το δεξί, για να το δείτε εσείς, το αριστερό από τη δικιά μου την πλευρά, στηρίζομαι στο ένα. Μάλλον καλύτερα αυτό. Στηρίζομαι στο ένα. Εντάξει, πάω πάνω, κάτω. Αν νιώθετε ανασφάλεια, μπορείτε απλά να βάλετε τη μύτη πίσω να σας στηρίζει. Και σηκώνουμε στο ένα και κάτω. Πάνω και κάτω. Πάνω και κάτω. Εντάξει. Ή να αρχίσουμε ασκήσεις ισορροπίας και ιδιοδεκτικότητας. Στήριξη στο πόδι, το πάσον πόδι. Πάω πάνω και κάτω. Δηλαδή κάνω στηρίξεις στο πόδι το τραυματισμένο. Πάνω, κάτω, διάφορες κινήσεις, απαγωγές, κάμψεις. Έτσι, ισορροπία στο ένα πόδι και φυσικά το αμέσως επόμενο πιο δύσκολο στάδιο, να χρησιμοποιήσουμε δίσκους ισορροπίας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ήδη δυναμώσει, ότι έχει βρει τη λειτουργικότητά του, έχει βρει την κινητικότητά του και φυσικά το στάδιο της ιδιοδεκτικότητας και τις δουλεύοντας με ανισόρροπα όργανα, είναι από τα πιο δύσκολα στάδια. Ανεβαίνουμε πάνω με το πόδι το πάσχον, προσπαθούμε να ισορροπήσουμε και πάνω στο δίσκο μπορούμε να δουλέψουμε αυτές τις κινήσεις που δείξαμε πριν. Να σηκώνομαι με τη φτέρνα ψηλά, να σηκώνω τα δάχτυλα, να πηγαίνω προς τα μέσα, προς τα έξω, και από εκεί και μετά να κάνω διάφορες ασκήσεις με το πόδι μου να πατάει πάνω στο δίσκο. Έκταση, απαγωγές, ούψ,
Για βοήθεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το άλλο κάποια στιγμή, αν θέλουμε να κάνουμε έτσι μικρά καθίσματα για να νιώθουμε λίγο ασφάλεια. Και μετά στο ένα πόδι. Κάτω. Πάνω. Οι ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας είναι οι πιο δύσκολες, έχουν δηλαδή το πιο δύσκολο βαθμό δυσκολίας. Και αμέσως μετά είμαστε έτοιμοι για να μπούμε στο στάδιο της προσομοίωσης, δηλαδή είμαστε έτοιμοι να πάμε να κάνουμε το άθλημά μας, να πηδήξουμε στο μήκος, να κάνουμε τριπλούν, να κάνουμε επικοντό, να τρέξουμε, να κάνουμε δηλαδή σπόρια αθλήματα στα οποία συμμετέχουν έντονα οι αστράγαλοι μας. Εκείνο που πρέπει γενικότερα να προσέχουμε είναι να κάνουμε μια πολύ καλή αποκατάσταση, γιατί εάν μια-δυο φορές γυρίσουμε τον αστράγαλο, τότε οι δομές εκεί χαλαρώνουν, οι σύνδεσμοι χαλαρώνουν και μπορεί όντως να χρειαστούν κάποια μικροεπέμβαση για να μπορέσουμε να ράψουν τους συνδέσμους γιατί και να γίνει λίγο πιο σταθερή η άρθρωση της ποδοκνημικής. Ό,τι απορίες έχετε, το τηλέφωνο μας το έχετε δει, Studio 53 Παύλα Athens, πίσω από το Καλλιμάρμαρο, ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο ή μπορείτε να μας σκεφτείτε το χώρο μας και από εκεί και μετά να σας καθοδηγήσουμε αναλόγως σε οτιδήποτε έχετε και αν μπορούμε φυσικά. Ευχαριστούμε και καλό σας βράδυ.